Όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του ΕΟΠΗ, 3.000 γιατροί που δεν εντάχθηκαν στο ΙΣΥ, καθώς και αυτοί των οποίων έληξαν οι συμβάσει του μέσα στο μπορούν μέχρι την Παρασκευή 23 Μαΐου μέσω του λογισμικού της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και με τη χρήση του κωδικού τους να αποδεχθούν τη δήλωση ιατρού για παροχή υπηρεσιών προς τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ για να συμβληθούν με τον οργανισμό για έξι μήνες. Οι γιατροί που θα συμβληθούν θα έχουν τη δυνατότητα 200 επισκέψεων το μήνα, τις οποίες ο ΕΟΠΗ θα αποζημιώνει με 10 ευρώ ανά επίσκεψη. Η ενέργεια αυτή έρχεται μετά την ψήφιση σχετική τροπολογία με την οποία το Υπουργείο Υγεία παρέκαμψε τη διαδικασία τη προκήρυξη θέσεω που προβλέπεται για του συμβεβλισμένου του ΕΟΠΗ. Η ηγεσία του Υπουργείου Υγεία είχε δεσμευτεί ότι όσοι γιατροί μείνουν εκτό παιδί θα συνεχίσουν τη συνεργασία με άλλο τρόπο. Εν τω μεταξύ, διευκρινήσει για τη διαδικασία αξιολόγηση και κατάταξη των γιατρών που εντάχθηκαν στο παιδί σε βαθμό γιατρού ΕΣΥ δίνει εγκύκλιο που εξέδωσε ο αρμόδιο υφυπουργό. Υπενθυμίζεται ότι περίπου 2.300 γιατροί των πρώην πολυγιατρίων του ΕΟΠΗ είχαν μεταταχθεί μετά από ένα μήνα διαθεσιμότητα σε θέση γιατρών, οδοντιάτρων, πλήρου και αποκλειστική απασχόληση στι υγειονομικέ περιφέρειες, με τη ρητή δέσμευση του νόμου το αργότερο εντό οκταμήνου από την ημερομηνία ανάληψη των καθηκόντων του θα ενταχθούν στο κλάδο γιατρών του ΕΣΥ, που σημαίνει ότι θα λάβουν βαθμό και αντίστοιχο μισολόγιο. Επίσης, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο, τα συμβούλια αξιολόγηση των ΙΠΕ έχουν ήδη συσταθεί. Θα αξιολογήσουν την εμπειρία, το επιστημονικό έργο, την εκπαιδευτική δραστηριότητα του κάθε γιατρού ως εκπαιδευόμενου καθώς και την προϋπηρεσία του. Εν συνεχεία, θα κατατάξουν σε βαθμό επιμελητή Β, όσους έχουν συνολική προϋπηρεσία μέχρι 10 έτη, σε βαθμό επιμελητή Α, όσους έχουν συνολική προϋπηρεσία από 10 μέχρι 25 έτη και σε βαθμό διευθυντή ΕΣΥ, όσου έχουν συνολική προϋπηρεσία άνω των 25 ετών.